Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Αντώνη Τσομπόπουλο, τραπεζικό στέλεχος, πολλά χρόνια με μεγάλη εμπειρία. Κύριε Τσομπόπουλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα από την τηλεόραση Ναυτεμπορικής. Επίσης, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτή τη εβδομάδα περιμένουμε την Τετάρτη τον κορυφαίο μακροοικονομικό δείκτη, το ΑΕΠ της Αμερικής. Για εκτιμήσεις μιλούν οι Αμερικανοί αναλυτές 3,3%. Αν η χρονιά που έχει ξεκινήσει ήδη δείχνει ακριβώς ότι η Αμερικανική οικονομία θα συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς ή το γεγονός ότι θα έχει εκλογές αμερικανικές 5 Νοεμβρίου, όλα αυτά είναι υπό συζήτηση, κύριε Τσομπόπουλε. Ναι, αλήθεια είναι ότι την Τετάρτη έχουμε τη δεύτερη εκτίμηση για το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου στην Αμερική. Περιμένουμε, όπως και την προηγούμενη φορά, στο 3,3%. Φαίνεται ότι η Αμερικανική οικονομία θα στηριχτεί όσον αφορά την ανάπτυξη του ΑΕΠ στα ελλείμματα τα οποία τρέχει η κεντρική κυβέρνηση της Αμερικής. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, φαίνεται ότι θα πλησιάσουμε σε νούμερα ρεκόρ. Μην ξεχνάμε ότι είναι και προεκλογική χρονιά και ποτέ είναι δεδομένο ότι θα στηριχτεί η οικονομία με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Αυτό δεν αλλάζει και το γεγονός ότι και τα εταιρικά αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Όπως είδαμε και η Nvidia την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε εξαιρετικά αποτελέσματα και αυτό αποτυπώθηκε και στην τιμή της μετοχής της. Συνεχίζει λοιπόν η οικονομία της Αμερικής να πηγαίνει προς τα επάνω, ασχέτως με ποιον τρόπο. Σημασία έχει ότι η κίνηση είναι αναδική. Την Πέμπτη θα κλείσουμε το πρώτο δίμηνο του 24. Πώς είναι η εικόνα του S&P 500, που προφανώς πλέον είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός δείκτης των αμερικανικών αγορών, και γενικά πώς βλέπετε το αμερικανικό χρηματιστήριο, κύριε Τσομπόπουλε? Κοιτάξτε, δυστυχώς, παρόλο που είναι ο πιο σημαντικός δείκτης που παρακολουθούμε, έχει μια πολύ μεγάλη στρέπλωση εδώ και 1,5 χρόνο. Οι 7 μετοχές, αυτές που αναφέρονται ως Magnificent 7, αυτή τη στιγμή αποτελούν το 30% του δείκτη και ουσιαστικά κρύβουν την εικόνα στις υπόλοιπες 493 εταιρείες, οι οποίες δεν πηγαίνουν και τόσο καλά χρηματιστηριακά, εννοώντας, πάντα μιλώντας. Ο δείκτης συνεχίζει να καλπάζει χάρη στην κερδοφορία αυτών των εταιρεών, η οποία ξεπερνάει πάντα τις εκτιμήσεις των αναλυτών με φοβερά νούμερα. Όσο συνεχίζεται αυτό, είναι δεδομένο ότι και ο S&P θα ακολουθήσει την ίδια πορεία μαζί με τις αντίστοιχες μετοχές. Σήμερα στο πρωτοσέλιδό τους οι Financial Times λένε ότι όλοι οι αναλυτές προσδοκούν σε μείωση των επιτοκίων για να αρχίσει να ξεφουσκώνει αυτή η φούσκα ίσως στο χώρο του ακινήτου, των ακινήτων στην Αμερική. Τι εκτιμάτε εσείς, κύριε Τσομπόπουλο, ότι μπορεί να αποφευθεί ένα σκάσιμο φούσκας, δεν θα πω τύπου 2007, αλλά να μην έχουμε τα χειρότερα για τις μικρομεσαίες αμερικανικές τράπεζες που έχουν και φέτος, όπως έχουμε πει, stress test? Αυτό το παρατηρούμε εδώ και ένα χρόνο. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα όσον αφορά τα ακίνητα, κυρίως τα εμπορικά. Ωστόσο, φαίνεται ότι και με τις δηλώσεις τους αλλά και με τα έργα τους, η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής και άλλες κεντρικές τράπεζες και διάφοροι οργανισμοί δημόσιοι οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο έχουν λάβει κάποια μέτρα και προφανώς έχουν και άλλα έτοιμα στη φαρέτρα τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν ελεγχόμενη κρίση. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει ότι ό,τι και να γίνει με αυτή τη στιγμή στα εμπορικά ακίνητα. Δεν μπορούμε βέβαια να προβλέψουμε μια κρίση τύπου 2008. Θεωρώ ότι θα αντιμετωπιστεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο, τουλάχιστον σε επίπεδο περιφερειακών τραπεζών. Με το θέμα τώρα της επιτοκιακής πολιτικής, βλέπετε να αλλάζει κάτι στις συνεδριάσεις του Μαρτίου από ΦΕΤ και ΕΚΟΥΤΟΥ ή πορευόμαστε με βάση τα όσα είπαμε και την περασμένη Δευτέρα μαζί? Όχι, είναι ξεκάθαρο. Μέσα στη εβδομάδα που μεσολάβησε από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, όλοι όσοι βγήκανε, κεντρικοί τραπεζίτες και μέλη των κεντρικών τραπεζών, αναφερθήκαν στο γεγονός ότι μάλλον πάμε από Ιούνιο και μετά, και βλέπουμε. Είδαμε και τα στοιχεία του πληθωρισμού πριν από δύο εβδομάδες, τα οποία δείξαν ότι δεν είναι ακόμα ώρα για εφησυχασμό. Περιμένουμε και την Πέμπτη κάποια στοιχεία πληθωρισμού στην Αμερική, που αναμένονται και αυτά να είναι λίγο πιο ψηλά, άρα πάλι θα κάνουμε την ίδια κουβέντα. Θεωρώ ότι από τον Ιούνιο και βλέποντας θα πάμε στη μείωση των επιτοκίων και αναλόγως πώς θα έχει προχωρήσει το θέμα του πληθωρισμού.